Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, σήμερα βρισκόμαστε για να σας παρουσιάσουμε ορισμένους από τους υποψήφιους της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ζητάμε να μας στηρίξετε για να γίνουμε η λαϊκή αντιπολίτευση. Η αντίσταση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται και στους Δήμους σαν συνέχεια της κεντρικής πολιτικής. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε προσχηματικά όπως όλοι οι άλλοι, γιατί μιλάνε για τη μείωση της χρηματοδότησης από το κράτος προς τους Δήμους, που αντί να διεκδικούν αύξηση των κρατικών φόρων, κρύβονται πίσω από αυτήν. Ποια είναι η κατεύθυνση που έχουν ως προς την αντιμετώπιση αυτής της μείωσης? Από τη μία, αύξηση της αποδοτικότητας, δηλαδή να βάλουμε και πάλι το χέρι στην τσέπη, και από την άλλη, παραχώρηση των δημοτικών υπηρεσιών, όπως γίνεται και σε πολλούς Δήμους, έχει ξεκινήσει στα χέρια ιδιωτών. Που πάλι και αυτό θα αυξήσει το κόστος αυτών των υπηρεσιών για εμάς, χωρίς να γίνουν ποιοτικότερες όπως ισχυρίζονται. Εμείς δεν θα παραδώσουμε δημοτική περιουσία ή δημοτικές υπηρεσίες. Θα βάλουμε εμπόδια στην πρακτική του Δήμου, μάνατζερ επιχειρηματιών ή Δήμου φορεϊσπράκτορα. Θα στηρίξουμε όλες τις λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους με την πλήρη λειτουργία των κοινωνικών δομών, με μειώσεις ή καταργήσεις δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες όπως άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, αμαία, πολύτεκνοι. Δεν θα συνεχίσουμε να στέλνουμε καταστάσεις στην τροφολογιά. Αντίστοιχα, θα μειώσουμε ή θα καταργήσουμε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Θα σταθούμε δίπλα στα καθημερινά προβλήματα των δημοτών. Θα υλοποιήσουμε και αυτό το σχεδιασμό και προγραμματισμό των υποδομών και των έργων καλύτερα και αποτελεσματικότερα από αυτούς που μέχρι τώρα το διαχειρίστηκαν. Οι υποψήφοι της Λαϊκής Εισπύρωσης είναι οι διπλανοί μας. Οι γείτονές μας, οι συνάδελφοι στον χώρο εργασίας μας, οι άνεργοι φίλοι μας, είναι οι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες έννοιες και προβλήματα με εμάς. Που μας καταλαβαίνουν, που μας συμπαραστέκονται στα δύσκολα, αλλά κυρίως που είναι αγωνιστές. Που δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν αποδέχτηκαν την κοινωνική αδικία, δεν αποδέχονται την κοινωνική αδικία και ότι δεν ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες τους. Οι 25 πρώτοι υποψήφοι που ανακοινώνουμε είναι ονομαστικά. Ευαγγελόπουλος Ιωάννης, συνταξιούχος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Σωματείου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων Νίκα Κατερίνης. Γούνης Νικόλαος, εκπαιδευτικός. Αμανατίδης Βασίλειος, Βάσιας, συνταξιούχος. Κιτοπούλος Σοφία, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Πιερίας και Πρωτοπορία. Κάλφα Αναστασία, συνταξιούχος. Μαβίδης Πέσης Δημήτριος, εργαζόμενος στον κλάδο επισητισμού τουρισμού. Κεμερίδης Μάκης, συνταξιούχος. Ριαλάς Γεώργιος, εκπαιδευτικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πιερίας. Μεταξιώτης Δημήτριος, συνταξιούχος, μέλος της Ένωσης Γονέων Κατερίνης. Ρούτσας Κωνσταντίνος, αυτοαπασχολούμενος. Νικολαίδου Πολυξένη, Ξένια, συνταξιούχος. Νικολαίδου Φωτεινή, εκπαιδευτικός. Ορφανίδης Χρήστος, συνταξιούχος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγίας του Μελά. Στεφανίδης Κωνσταντίνος, αυτοαπασχολούμενος. Τερζοπούλου Κατερίνα Κέτη, συνταξιούχος. Τεκτονίδης Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος. Κλικόπουλος Τέλειος, συνταξιούχος, πρώην πρόεδρος του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Πρωτοπορία, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Οικοδόμων, των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΚ, στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης. Αετόπουλος Αναστάσιος, εκπαιδευτικός. Καρακούσης Θεόδωρος, συνταξιούχος. Καρακούσης Βασίλειος, εκπαιδευτικός. Σαραφίδου Κατερίνα, Κατίνα, συνταξιούχος. Παπαγεωργίου Αρχοντία, φοιτήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Απιθύτα. Ζάχου Μαρχαρίτα, φαρμακοποιός. Αβραμίδης Χάρης, αυτοαπασχολούμενος. Αιδωνόπουλος Βασίλειος, εκπαιδευτικός. Ζητάμε από όλους τους προοδευτικούς, Κατερινιώτες και Κατερινιώτησες, ριζοσπάστες, αγωνιστές, συνδικαλιστές, αριστερούς αλλά και συντηρητικούς, όχι όμως αντιδραστικούς, να στηρίξουν τη Λαϊκή Εισπύρωση. Να γίνει ο Δήμος Κατερίνης, ο νέος Δήμος Πάτρας, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Κεσσαριανής και Ικαρίας. Ευχαριστώ.